συμπολίτες μου. Πριν από λίγο έδωσα εντολή στους συναρμόδιους υπουργούς να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, να ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Μου είπαν να πάρω ένα λουκέτο, να κλειδωθώ στο σπίτι, για να γλιτώσω από τη μανία που κυριεύει τον πλανήτη. Όποιος κυκλοφορεί θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Μένουμε στο σπίτι και διαβάζουμε, ακούμε μουσική. Μου είπαν να βρω την ευκαιρία, λίγα βιβλία να διαβάσω, μα είχαν κλειδώσει το μυαλό μου πριν το λουκέτο αγοράσω. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την κοινωνική μας ευθύνη. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση. Κι έτσι ζω φυλακισμένος μέσα στους τέσσερις μου τοίχους, με μια κιθάρα, ένα πιάνο και ένα τετράδιο για στίχους. Χθες ο καθηγητής κ. Τσιόδρας μίλησε για την ευθύνη των νέων προς τους ηλικιωμένους. Ένα κόμπο στο λαιμό. Άρα έχουμε κάθε χρόνο μια... Ένα κόμπο στο λαιμό. Κι αν τη γλιτώσω απ' όλα τ' άλλα, δεν θα γλιτώσω από μένα που με φλόμωσανε στο ψέμα κι είναι τα νεύρα μου σπασμένα. Μέχρι τότε μένουμε σπίτι σαν ελεύθεροι πολιορκημένοι που επιλέγουν όμως να είναι πολιορκημένοι ακριβώς γιατί είναι ελεύθεροι.